σε μεγαλύτερες θυσίες καλείται ο ελληνικός λαός προκειμένου η χώρα να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, οι επιλογές ήταν δύο. Η κατάρρευση, η σωτηρία. Η επιλογή είναι ανάμεσα στην εκπόνηση ενός εξαιρετικά φιλόδοξου και δύσκολου τριετούς προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, ενός προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών και την ταυτόχρονη χρηματοδότηση με το σημαντικότερο ποσό που έχει διατεθεί σε αντίστοιχες καταστάσεις σε χώρα ποτέ ή το να βρεθεί η χώρα μας στο απόλυτο αδιέξοδο. Η κυβέρνηση προφανώς έχει επιλέξει το να σώσει τη χώρα. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Το πρόγραμμα είναι τριετές με τριμηνία παρακολούθηση από την Τρόικα και τα μέτρα κινούνται σε τρεις άξονες. Δημοσιονομική προσαρμογή με άμεσα διαρθρωτικά μέτρα, ανταγωνιστικότητα ανάπτυξη, απελευθέρωση αγορών επαγγελμάτων και ενίσχυση ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Με άμεση εφαρμογή, αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 10%, δηλαδή από το 21 στο 23%, από το 10 στο 11% και από το 5 στο 5,5%. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο τομέα, αντικατάσταση 13ου και 14ου μισθού, 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ Πάσχα, 250 ευρώ επίδομα Δίας, εάν οι μηνιαίες αποδοχές δεν ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ μεικτά. Τριετές πάγωμα μισθών, περικοπή επιδομάτων 8%, περικοπή μισθού 3% για 10. Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή αποκλιμάκωση του ελλείμματος στο 3% το 2014, δηλαδή με έναν χρόνο παράταση. Με αφετηρία το έλλειμμα του 2009 του 13,6% και τις σημερινές προοπτικές οικονομίας, το 2010 η δημοσιονομική προσπάθεια που συνολικά θα χρειαστεί να καταβάλουμε πλησιάζει το 9% του ΑΕΠ, ώστε να καταφέρουμε να περιορίσουμε το έλλειμμά μας περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Συντάξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, 13ος, 14ος μισθός μεταβάλλεται, 200 ευρώ δώρο Πάσχα, 200 ευρώ επίδομα Δίας, 400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, εάν η σύνταξη δεν ξεπερνά μηνιαίως τα 2.500 ευρώ. Επανέρχεται ο ΛΑΦΚΑ σε υψηλές συντάξεις. Δεν επηρεάζεται ο 13ος, 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικοί φόροι, αυξήσεις 10% σε ποτά, τσιγάρα, καύσιμα. Αύξηση φόρων πολυτελείας 10%. Όπως είπε ο κ. Παπακοσταντίνου, οι μειώσεις μισθών δεν φέρνουν ανταγωνιστικότητα. Στη διαπραγμάτευση αυτή η κυβέρνηση εξήγησε γιατί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν περνά μέσα από μειώσεις στους μισθούς και στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά από μέσα από μια σειρά από άλλα διαρθρωτικά μέτρα και αλλαγές στο πλαίσιο, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται. Και επίσης κατέστησε απολύτως σαφές ότι οι μειώσεις στη μισθοδοσία και οι μειώσεις στις συντάξεις πρέπει να γίνουν με τρόπο με τον οποίο να προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι. Ασφαλιστικό. Από το 2011 η εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών-γυναικών με τριετή περίοδο προσαρμογής. Τα γενικά όρια ηλικίας δεν αλλάζουν. Αυξάνεται η ελάχιστη περίοδος εισφορών από 37 στα 40 έτη έως το 2015. Περιορίζεται η πρόορη συνταξιοδότηση. Αυξάνεται το ελάχιστο όριο στα 60 έτη. Εισάγεται μηχανισμός αυτόματης προσαρμογής των ορίων ηλικίας στο προσδόκιμο ζωής. Περικοπές στη λίστα βαρέων και ανθυγινών, μείωση ασφαλιστικών ταμείων σε 3. Αναστέλλεται η χορήγηση της δεύτερης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης. Ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι τα μέτρα είναι τριετούς διάρκειας. Μετά το τέλος του προγράμματος θα υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στη χώρα και εκεί η κυβέρνηση θα δει τις δυνατότητες που έχει για να μπορέσει να αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα. Είναι προφανές ότι δεν ζητάμε από τους Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν να μειώνεται επάπειρο το εισόδημά τους. Δεν ζητάω τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες επάπειρο. Τους ζητάμε να κάνουν θυσίες σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. Και το καλύτερο αύριο είναι ένα αύριο στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και επιβολή έκτακτης εισφοράς στις κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Με τη φράση «κόκκινη γραμμή είναι η αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας», ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα πάρει όποια απόφαση χρειαστεί για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα και θα προστατεύσει στο μέτρο του δυνατού τα χαμηλότερα εισοδήματα. Σκληρά αλλά αναγκαία χαρακτήρισε τα μέτρα η κυβέρνηση, τα οποία είναι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Διεθνή Τρόικα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η χώρα θα καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα και στο τέλος της τριετίας θα βγει ισχυρή, ώστε να προωθήσει τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζονται. Γνωρίζω ότι με τις σημερινές μας αποφάσεις οι συμπολίτες μας θα πρέπει να υποστούν μεγάλες θυσίες. Όμως η εναλλακτική πορεία θα ήταν η καταστροφή και μεγαλύτερος πόνος για όλους. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω ούτε βήμα. Το δίλημα ενώπιον του οποίου βρίσκεται η Ελλάδα, περιέγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνήλθε προκειμένου να επικυρώσει τη συμφωνία για τη βοήθεια που θα εκταμιευθεί από το μηχανισμό στήριξης. Στήσαμε αυτόν τον μηχανισμό από το μηδέν. Ζητήσαμε πριν λίγες μέρες την ενεργοποίησή του. Και σήμερα επικυρώνουμε τη συμφωνία. Ένα χωρίς προηγούμενο πακέτο στήριξης για μια χωρίς προηγούμενο προσπάθεια από την πλευρά των Ελλήνων. Προτάσσοντας, όπως είπε, το μέλλον της χώρας, ο Πρωθυπουργός τόνισε. Δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Δεν έχω ποτέ ζητήσει να έρθω στην εξουσία για την εξουσία, αλλά μόνο για προσφορά. Δεν με ενδιαφέρουν οι θητείες. Με ενδιαφέρει όταν παραδώσω τη σκυτάλη να έχω κάνει το σωστό και να παραδώσουμε μαζί μια διαφορετική, πολύ καλύτερη Ελλάδα. Και γι' αυτό θα πάρω όποια απόφαση χρειαστεί. Στο τέλος της θητείας μου, η Ελλάδα δεν θα είναι χρεοκοπημένη. Θα είναι αναγεννημένη. Έχουμε μπροστά μας έναν άθλο και μια ευθύνη προς τις μελλοντικές γενιές, τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου και δεσμεύτηκε πάνω σε ένα τρίπτυχο έναντι των πολιτών. Δεν υπόσχομαι, δεν υποσχόμαστε ότι θα περάσουμε εύκολα και ανώδυνα το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπόσχομαι όμως βασικά πράγματα, τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να κάνω και θα το κάνουμε μαζί. Κάθε τι να προστατεύσω τους πιο αδύναμους σε αυτή την κρίση. Δεύτερον, να εμπεδωθεί η αίσθηση δικαίου, διότι αυτή έχει χαθεί. Και τρίτο, υπόσχομαι να παλέψω με όλους σας, ώστε αυτή η κρίση να γίνει πραγματικά μια ευκαιρία. Ευκαιρία να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε εμείς, να αλλάξει η Ελλάδα, να σκεφτούμε και να ονειρευτούμε διαφορετικά, αλλά και να την κάνουμε και διαφορετική την Ελλάδα. Για τη δοκιμασία που έπεται, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και έστειλε ένα μήνυμα προς τους βουλευτές. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η εθνική προσπάθεια προϋποθέτει πως το πολιτικό σύστημα πρέπει να δώσει το πρώτο το παράδειγμα. Γι' αυτό θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής να αναλάβει πρωτοβουλίες έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να τεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας και οι βουλευτές να συμμετάσχουν στα βάρη και να παραιτηθούν των δώρων τους. Απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους, ο Πρωθυπουργός επιμέρισε το μερίδιο των δικών τους ευθυνών για τη σημερινή κατάσταση. Παρά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θετικές αποφάσεις, οι αμφισημίες που υπήρξαν έδωσαν σήμα στην αγορά ότι υπήρχε έλλειψη αποφασιστικότητας. Κάποιοι έβαλαν στο στόχαστρο την Ελλάδα, που βεβαίως με τη δική της ευθύνη βρέθηκε στη θέση του αδύναμου κρίκου, αλλά και του πειραματόζωου. Και η Ελλάδα συνέχισε να είναι στόχος και πειραματόζωο σε ένα δυσμενές διεθνές οικονομικό κλίμα. Αδύναμος κρίκος και εύκολη λία κερδοσκόπων. Σήμερα το πρόβλημα έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Σήμερα βλέπουμε τη φωτιά, ότι η φωτιά αυτή απειλεί να εξαπλωθεί, κάνοντας μεγαλύτερη ζημιά και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες και οικονομίες στην Ευρωζώνη και όχι μόνο. Παρά την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται η χώρα, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν είναι ώρα απόδοσης ευθυνών για τα αίτια της κρίσεως, αλλά εξέφρασε την αισιοδοξία του για το τέλος αυτής της πορείας. Από δυσκολίες, ο ελληνισμός πάντα βγήκε και πιο δυνατός και νικητής. Αυτό θα συμβαίνει και συμβαίνει και σήμερα. Γι' αυτό και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του ελληνισμού.
Αν δουλέψουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα που μας αξίζει και ονειρευόμαστε, θα πετύχουμε. Θα περάσουμε δύσκολες στιγμές, αλλά θα πετύχουμε. Η Βούλα και η Χαγιά θα μας δώσει τώρα όλο το παρασκήνιο που προηγήθηκε της ανακοίνωσης στο Μέτρο. Βούλα, καλησπέρα, και να επικεντρωθούμε κυρίως στο παρασκήνιο που αφορούσε στον 13ο και 14ο μισθό. Μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει, ότι παίχθηκε σκληρό παζάρι, ιδιαίτερα την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Και μάλιστα οι αποφάσεις για τον 14ο και 13ο μισθό στο δημόσιο Όλγα, στον ιδιωτικό τομέα Όλγα, κλείδωσαν το βράδυ της Παρασκευής, όπως φαίνεται. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι έχει υπάρξει τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, τον Μπάρακ Ομπάμα, πριν από λίγη ώρα. Ο κύριος Ομπάμα συνεχάρη τον Πρωθυπουργό, γιατί πήρε αυτές τις τολμηρές και γενναίες αποφάσεις να ανακοινώσει τα συγκεκριμένα μέτρα. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του επανέλαβε ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για το συμφέρον της χώρας και ότι αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, ενώ έδειξε ενδιαφέρον για την πορεία των ερευνών στις ΗΠΑ της Αμερικής σε σχέση με την Goldman Sachs. Υπήρχε όμως και ένας κύκλος νέων τηλεφωνικών επαφών του κ. Παπανδρέου με Ευρωπαίους ομολόγους του. Το πέρας και τη συνεδρίαση του Eurogroup. Τώρα, πράγματι εξελίχθηκε ένα δραματικό παρασκήνιο, θα έλεγα, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Διαφαινόταν την Πέμπτη πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας πιέζουν πάρα πολύ ώστε να καταργηθεί ο 14ος και 15ος μισθός και στον ιδιωτικό τομέα και στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής ο Πρωθυπουργός προσωπικά ανέλαβε να κλείσει το όλο ζήτημα. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον κύριο Ντομινίκ Στρος-Καν, και χρησιμοποίησε μία σειρά επιχειρημάτων για να τον πείσει ότι δεν χρειάζεται να περιοριστούν ο 13ος και 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Θα μπορούσαν να κοπούν κάλλιστα κάποια επιδόματα στο δημόσιο, όπως έγινε, ενώ ένα από τα επιχειρήματα ήταν και το ότι τα ασφαλιστικά ταμεία θα χάσουν πολύ σημαντικές εισφορές της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό ήταν και το βασικό επιχείρημα το οποίο έπαιξε και έπαιξε σημαντικό ρόλο τελικά στο να επιτύχει η κυβέρνηση. Βούλα, να πω κάτι. Λίγο πολύ περιμέναμε ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να γλιτώσει τον 13ο και 14ο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Ήμασταν λίγο αισιόδοξοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως δεν περιμέναμε ότι θα καταφέρει η κυβέρνηση απλώς να ψαλιδίσει το 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο τομέα και όχι να τον καταργήσει. Αυτό δεν το περιμέναμε. Πράγματι, ήταν εκεί ένα ψαλιδισμά. Αυτό επήλθε έπειτα από αρκετά σκληρές διαπραγματεύσεις, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν και με το οικονομικό επιτελείο που ήταν σε συνεχείς επαφές με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ίσως κάποιοι πιθανολογούν ότι υπήρχε η διαρροή για την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, ούτως ώστε αν η κυβέρνηση πετύχαινε κάτι καλύτερο να δημιουργούνταν ένα κλίμα αισιοδοξίας στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα. Αυτό συνέβη και με τους συνταξιούχους, δηλαδή το ότι οι συνταξιούχοι κάτω των 2.500 ευρώ θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μιας μορφής επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, είναι κάτι ενθαρρυντικό. Δεν είναι δηλαδή η ολική απόρριψη, η ολική καταγραφή και παραγραφή. Μάλιστα. Ήταν ούτως ή άλλως πληρέστατο το ρεπορτάζ της Βούλας και Χαγιά, την οποία να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα άναψε το πράσινο φως για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης από το Eurogroup που συνεδρίασε εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο κύριος Τρισέ, ο Λιρέν, Γιούγκερ αλλά και ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου, ανακοινώθηκε ότι το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ με πρώτη δόση 10 δισεκατομμύρια για να πληρωθεί η αναχρηματοδότηση ελληνικού ομολόγου που λήγει στις 19 Μαΐου. 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 30 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έχοντας στις αποσκευές του το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης,
που λίγο νωρίτερα είχε ανακοινώσει στους Έλληνες δημοσιογράφους, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αντιμετώπισε διαφορετικό κλίμα στην έκτακτη συνεδρία του Eurogroup, με τους Ευρωπαίους ομολόγους του να είναι εμφανώς ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προδιαγραφών, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν για να είμαστε όλοι απόλυτα σίγουροι ότι η Ευρωζώνη θα παραμείνει σταθερή. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό και σε βοήθεια και αρρωγή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς θα δώσουμε 10 δις καταρχάς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πρώτα της προβλήματα. 80 δις θα δοθούν ακολούθως, από τα οποία 30 θα δοθούν σε μία πρώτη δόση. Οι πρώτες δόσεις θα διατεθούν προς την Ελλάδα πριν αρχίσουν οι υποχρεώσεις της ελληνικής κυβερνήσεως, οι οποίες, όπως ξέρουμε όλοι, είναι για τις 19 Μαΐου. Θα δοθούν τα 110 εκατομμύρια τα οποία έχουν προβλεφθεί και θα δοθεί και θα προβλεφθεί και ένα αποθεματικό για να, στην περίπτωση που πραγματικά υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις ή κάποια περισσότερα προβλήματα από ό,τι είχαμε προβλέψει. Θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη σταθεροποίηση και να υπάρξει και μια δυνατότητα να ανταποκριθεί η ελληνική οικονομία στις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό συνοδεύεται από πολύ αυστηρές προδιαγραφές με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο, ώστε να ξέρουμε ακριβώς οι προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει και στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί η ελληνική κυβέρνηση, πώς θα μπορέσει να τις εντοπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς θα αντιμετωπίσουμε και αντίστοιχα προβλήματα στον χώρο της Ευρωζώνης. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως οι ελληνικές αρχές, όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, να μας πούνε ποια είναι εκείνα τα συμπληρωματικά μέτρα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν, ώστε να συνάδουν με τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε και εμείς όλοι μαζί εδώ και τώρα. Στη συνεδρίαση, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης έδωσαν την έγκρισή τους για την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φτάσαμε σε κάποιο συμπέρασμα και σε κάποια συμφωνία εμείς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ελληνική Κυβέρνηση. Όλα αυτά σε σχέση με το κοινό πρόγραμμα μέσω του οποίου θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αλλά και τις διαρθρωτικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στον χώρο της Ελλάδος. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που σήμερα το Eurogroup αποφάσισε να υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα και να το υποστηρίξει. Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται στα 110 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 5% σταθερό για 3 χρόνια. Η εκταμείευση θα γίνεται παράλληλα από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Για τη χορήγηση των διμερών δανείων απαιτείται προϋπόθεση έγκριση των κοινοβουλίων, τελικό ναι στη συμφωνία από τη Σύνοδο Κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης. Μπορεί να είστε απόλυτα σίγουροι ότι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν δεν θα υποφέρουν περισσότερο από ό,τι μπορούν, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χρειάζεται όλοι να κάνουμε τις προσπάθειες οι οποίες απαιτούνται. Νωρίτερα η Κομισιόν είχε αποδεχτεί το νέο πακέτο μέτρων, ανάβοντας το πράσινο φως για την ενεργοποίηση του μηχανισμού μέσω διμερών δανείων που θα συντονίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. And solid package. I just now spoke on the phone with Prime Minister Papandreou to pay tribute to its determination. We believe this is the only way for Greece to assure stability and prosperity of the Greek people. The European Commission considers that the conditions are now met for the activation of the European mechanism for financial assistance to Greece. We want also to make it clear that all needs of Greece will be met on time. Την ίδια ώρα, η Γερμανίδα καγκελάριος δήλωνε στην Bild am Sonntag πως όλοι οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα. Οι χώρες αυτές μπορούν να δουν ότι ο δρόμος που ακολούθησε η Ελλάδα στο πλευρό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν είναι εύκολος. Συνεπώς, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να μην βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση και ήδη έχουν ανακοινώσει οικονομικά προγράμματα. Εκφράζω το μεγάλο σεβασμό μου για τις άνευ προηγουμένου δημοσιονομικές περικοπές που ανακοινώθηκαν από τις ελληνικές αρχές, τόνισε ο Βόλφαχ Σόιμπλε. Πρόκειται για ένα πολύ σταθερό πρόγραμμα. Είναι καθήκον μας να υπερασπιστούμε τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ ως σύνολο. Αυτή θα είναι η αποστολή μας. Όσο καλύτερα την ολοκληρώσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για την Ευρώπη και για τους Γερμανούς φορολογούμενους. Υπέρ της άμεσης ενίσχυσης της Ελλάδος τάχθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Υπάρχει μία επίγουσα ανάγκη και μία ευρωπαϊκή ηθική υποχρέωση και αυτή είναι η διάσωση της Ελλάδας.
Πριν από περίπου 2 ώρες ολοκληρώθηκε λοιπόν η συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, όπου οριστικοποιήθηκαν τα ποσά που θα διατεθούν στην Ελλάδα, καθώς και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες του μηχανισμού στήριξης, τις οποίες θα τις δούμε αναλυτικά με την πολύτιμη βοήθεια του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, Θάνο Θανασίου. Θάνο, καλησπέρα. 110 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά η συνολική βοήθεια που θα δοθεί στην Ελλάδα. Αυτό ήταν που ακούσαμε βεβαίως στις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση του Eurogroup. Να δούμε όμως και κάποια άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει συλλέξει και αφορούν κυρίως τον τρόπο εκταμείευσης των ποσών αλλά και τα επιτόκια. Όλγα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Καθώς κοινή γραπτή δήλωση εξέδωσαν ο Επίτροπος Όλι Ρεν και ο Ντομινίκ Στροσκάν για το πρόγραμμα το οποίο μπήκε σε εφαρμογή σήμερα και κληθεί από το Eurogroup. Λένε λοιπόν σε αυτή την κοινή ανακοίνωση, και αυτό είναι το εξαιρετικά σημαντικό σημείο, ότι για να πετύχει το πρόγραμμα χρειάζεται πολιτική δέσμευση και συμφωνία πέραν των στενών κομματικών ορίων στην Ελλάδα. Στέλνει λοιπόν σαφές μήνυμα και το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και η Κομισιόν για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, το Eurogroup αποφάσισε να ενεργοποιήσει σήμερα το πακέτο στήριξης. Θεωρεί ότι οι αγορές έκλεισαν για την Ελλάδα, το κάνει για τη σταθερότητα του ευρώ και έχουμε λοιπόν μια κεντρική δεξαμενή η οποία θα μαζέψει 110 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Τα 80 από αυτά είναι από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τα 30 από τα 80 θα έρθουν στην Ελλάδα τον πρώτο χρόνο, δηλαδή μέσα στο 2010, ενώ 10 δισεκατομμύρια θα πάνε και σε ένα ταμείο για τις τράπεζες, ώστε να ενισχυθούν σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα σταθερότητας. Θα προβλεφθεί, όπως είπε ο κ. Γιούγκερ, ένα αποθεματικό, έτσι, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, αν λέμε χρειαστεί. Τώρα, η εκταμείευση των χρημάτων θα γίνεται κατά τρίμηνο. Στο κάθε τρίμηνο, λοιπόν, θα υπάρχει και μια αξιολογική έκθεση. Τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει. Αυτή θα περιλαμβάνει καταρχήν τους ποσοστικοποιημένους στόχους και τα κριτήρια στα δημοσιονομικά. Θα περιλαμβάνει κάποιους ενδεικτικούς στόχους για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα περιλαμβάνει ορόσημα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που έχουν να κάνουν και με την απόδοσή τους. Θα έχει αναθεωρήσεις προγραμμάτων, συμβουλευτικές συνεδρίες και στο τέλος θα ξέρουμε αν παίρνουμε ή όχι το επόμενο πακέτο. Τώρα, αν η κατάσταση στις αγορές βελτιωθεί ή μεταμορφωθεί η ελληνική οικονομία μέσα σε κάποια χρόνια, τότε και πάλι θα σταματήσει η εκταμείευση. Δεν απαραίτητο ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι το 2012. Βέβαια, αυτό είναι και το στοίχημα της κυβέρνησης, φαντάζομαι, ότι ενδεχομένως δεν θα πρέπει να χρειαστεί η χώρα να λάβει και το σύνολο της οικονομικής βοήθειας που της προσφέρεται. Έτσι. Σαφέστατα. Άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα τόσο αυστηρό, μαζικό και βαρύ πακέτο, για να αλλάξει ριζικά η εικόνα της χώρας στις αγορές και φυσικά η πραγματική λειτουργία της οικονομίας. Και αυτό το τόνισαν και ο Γιούνκερ και ο Ρεν και ο Τρισέ. Ότι δηλαδή το πρόγραμμα θα μας πάει σε μια κατάσταση στο τέλος, όπου θα έχουμε μια πιο δυναμική οικονομία, με περισσότερες δουλειές και περισσότερη ευημερία για τους Έλληνες πολίτες. Αυτό υπάρχει και στη γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσαν με τον Ντομινίκ Στροσκάν. Το επιτόκιο τώρα των δανείων θα είναι κοντά στο 5% για τα δάνεια τα οποία προέρχονται από τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Από ό,τι φαίνεται επίσης, στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής, την οποία εξήγηλε ήδη ο Χέρμαν Βαν Ροπέι, έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση, είχε μιλήσει νωρίτερα στο τηλέφωνο και με τον Γιούνκερ για αυτό το θέμα, δεν θα υπάρξει καινούρια συζήτηση για το θέμα της Ελλάδας. Θα υπάρξει μια τυπική σφραγίδα, μια τυπική βούλα. Θα πούνε τι ακριβώς κάνανε ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε αρχηγός κράτους στο κοινοβούλιο του για να περάσει το πακέτο, για να περάσει το δάνειο από την χώρα του προς την Ελλάδα, θα δώσουν το τελικό OK και μετά θα συζητήσουν τι θα κάνουν για την οικονομική διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα είναι ένα δείπνο ουσιαστικά το βράδυ της Παρασκευής. Δεν θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Θα βγάλει όμως κάποια πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τώρα, όσον αφορά την προσαρμογή του ελλείμματος, δηλαδή τη μείωση για τα επόμενα χρόνια, βλέπουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για να φτάσουμε κάτω το 3% είναι το 2014. Ναι. Αυτό θα εγκριθεί και τυπικά από το ECOFIN του Ιουνίου, όπως άφησε να εννοηθεί ο Όλι Ρεν. Η μείωση τώρα του ελλείμματος μέσα στο 2010 θα είναι της τάξης των 6,5 μονάδων. Και αύριο θα πρέπει φυσικά το πώς θα γίνουν όλα αυτά να περάσει από ένα προσχέδιο νόμου στην Ελληνική Βουλή. Επίσης, πριν κλείσουμε, πρέπει να τονίσουμε και το εξής. Σήμερα ο Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Eurogroup, αναγνώρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστέρησε υπερβολικά στην περίπτωση της Ελλάδας και αυτό το πληρώσαμε όλοι. Από ό,τι φαίνεται, πλέον θα σκεφτούν πολύ καλύτερα πώς θα αντιδράσουν σε παρόμοιες καταστάσεις για τις άλλες χώρες του Νότου που ενδεχομένως να κινδυνεύουν.
Όμως, ο Όλιρεν επεσήμανε για μία ακόμη φορά ότι η κατάσταση στην Πορτογαλία και την Ισπανία δεν συγκρίνεται με την κατάσταση της Ελλάδας. Κυρίως λόγω της δυναμικής του χρέους στην Ελλάδα, αλλά και των παραποιημένων στατιστικών, τα οποία όμως, όπως είπε, δεν θα τα δούμε στο μέλλον, διότι υπάρχει αναμόρφωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ήδη η οποία τρέχει και θα δώσει αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της καθυστέρησης που είπες, βεβαίως, Θάνο, να σημειώσω εγώ ότι ουσιαστικά ο κύριος Γιούγκερ, αν δεν κάνω λάθος, εμέσως καταφέρθηκε εναντίον της γερμανικής κυβέρνησης που αποτέλεσε νομίζω η βασική χώρα που δημιουργούσε εμπόδια στο να καταλήξουν γρήγορα να πάρουν κάποια απόφαση, έτσι. Έκανε και την αυτοκριτική του, θα έλεγα. Τώρα, να κλείσουμε με το μήνυμα για το τι έχουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Ο Τρισέ είπε ξεκάθαρα, και αυτό το έχει γράψει και σε γραφή ανακοίνωση, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Ωστόσο, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπαδοσταλίνου, είπε ότι, και φυσικά επειδή ρωτήθηκε για το πώς θα γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις και βλέπουμε ήδη εικόνες από τα πρακτορία για το τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, είπε λοιπόν ο Γιώργος Παπαδοσταλίνου στους παρεμβρισκόμενους δημοσιογράφους ότι είναι μάλλον παραπλανητική εικόνα ενός αυτοκινήτου που καίγεται στο κέντρο της Αθήνας και σε δευτερόλεπτα γυρνάει σε όλα τα μέσα του κόσμου. Οι Έλληνες, και αυτό το δείχνουν σε όλες τις μετρήσεις, θέλουν μια πραγματική αλλαγή. Ωστόσο, για να πετύχει αυτή η αλλαγή και για να είναι δικαιολογημένη στα μάτια του κόσμου, πρέπει να υπάρχει καταμερισμός των βαρών, σαφέστατα, και να μην γίνει μάταια. Δηλαδή να μην ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση σε 10 χρόνια. Και αυτό με την αυστηρότερη επιτήρηση, με την οικονομική διακυβέρνηση του ευρώ και με μια σειρά από άλλες δράσεις που θα δούμε στο μέλλον, μάλλον θα εξασφαλιστεί. Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, σύσσωμη αντιπολίτευση αντέδρασε στο νέο πακέτο μέτρων για βατερλό προβλέψεων και πολιτικών, έκανε λόγο Αντώνη Σαμαράς, ενώ η Αλέκα Παπαρίγα είπε πως ήρθε η ώρα της μεγάλης ευθύνης του λαού. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης τόνισε πως ο Πρωθυπουργός έγινε πλέον μέρος του προβλήματος, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε δημοψήφισμα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, απέτησε οι υπεύθυνοι για την καταστροφή της οικονομίας να μπουν φυλακή. Τη διαφωνία του με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, υπογραμμίζοντας πως μοναδική του έγνοια είναι η έξοδος από τη μέγενη των μέτρων μια ώρα αρχίτερα. Διαφώνησα με την πολιτική αυτή εξ αρχής. Επεσήμενα ότι μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο όλο και μεγαλύτερης ύφεσης. Διαφώνησα με την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν μπορούσε ακόμα να αποφευχθεί. Σήμερα, μοναδική μου έγνοια είναι η εφαρμογή πολιτικών που θα μας βγάλουν από αυτή τη μέγενη μια ώρα αρχίτερα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος της ελπίδας. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν δέχτηκε κανένα διάλογο, ούτε καν υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, πριν πάρει τις αποφάσεις της. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για όλους τους Έλληνες αυτή η δραματική περιπέτεια. Ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να τελειώσει όσο γίνεται γρηγορότερα και λιγότερο οδυνηρά. Ο κύριος Σαμαράς χαρακτήρισε ομολογία ενός βατερλό προβλέψεων και πολιτικών από την πλευρά της κυβέρνησης. Προέβλεψαν τη φετινή ύφεση στο μείον 0,3% και σήμερα παραδέχονται ότι η ύφεση θα είναι υπερδεκαπλάσια, θα φτάσει το μείον 4%. Μας διαβεβαίωναν ότι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης επαρκεί πλήρως για φέτος. Τώρα ομολογούν ότι έχει ουσιαστικά αποτύχει και επιβάλλουν νέα μέτρα πολύ πιο δραστικά, με νέες αυξήσεις έμεσων φόρων και νέες περικοπές αμοιβών στο δημόσιο. Ή μας έλεγαν ψέματα ως τώρα, ή έχουν χάσει προπολού τον έλεγχο. Είτε συμβαίνουν και τα δύο. Σε κάθε περίπτωση έχουν ξοδέψει κάθε απόθεμα αξιοπιστίας μέσα σε λίγους μήνες. Σήμερα δίνουν πολύ μεγαλύτερη δόση από ένα φάρμακο που ήδη απέτυχε. Σήμερα κινδυνεύουμε περισσότερο από την υπερβολική δόση του φαρμάκου παρά από την ίδια την ασθένεια. Επιπλέον, στα νέα μέτρα που ανακοινώνουν δεν υπάρχει αληθινός περιορισμός της σπατάλης. Υπάρχουν μόνο περιορισμοί μισθών και αυξήσεις φόρων μέσα σε μια αγορά που ασφικτιά σε συνθήκες πρωτόγνωρης ύφεσης για τα ελληνικά δεδομένα. Έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Τώρα κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Ντροπή είναι ότι αφήσαμε τη χώρα να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση τόσα χρόνια. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, τόνισε πως ήρθε η ώρα του λαού, η ώρα της ευθύνης, χαρακτηρίζοντας ψέμα ότι τα μέτρα δεν θα πλήξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ήρθε η ώρα της μεγάλης, της αναντικατάστασης ευθύνης του λαού να αποδείξει ότι δεν πιστεύει τα ισχρά ψέματα της κυβέρνησης,
ότι πιστεύει σε ένα πράγμα, στο δίκαιο του αγώνα του. Είναι ψέμα αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, ότι τα μέτρα δεν θα πλήξουν τον ιδιωτικό τομέα. Θα πλήξουν και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εργασιακές σχέσεις, με το ασφαλιστικό, με την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με τον εκβιασμό της μεγάλης καπιταλιστικής εργοδοσίας. Ήρθε η ώρα ευθύνης. Ο καθένας από το πόστο του και όλοι μαζί. Να σμίξει ο εργάτης, η εργάτρια, ο υπάλληλος και η υπάλληλος, ο φτωχός αγρότης, ο μικρός επιχειρηματίας, όλοι μαζί σε ένα πλειοψηφικό παλαϊκό ρεύμα μπορούμε να τους σαρώσουμε, να έχουμε ετοιμότητα. Η κρίση θα βαθύνει, θα αγκαλιάσει ξανά ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μέτρα δεν είναι για 3 χρόνια, είναι για λίγους μήνες. Θα τα αλλάξουν, θα τα ξαναλλάξουν και αν το κίνημα βρεθεί με σχημένο το κεφάλι, τότε η τραγωδία θα είναι ανυπολόγιστη. Είμαστε αισιόδοξοι, μπορούμε να τους σαρώσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ντρέπονται όλοι όσοι έφεραν τη χώρα σε αυτό το σημείο. Λαός, επιλογή θα οδηγηθούν στην πείνα και ειδικά η αδύναμη και ακόμη ειδικότερα του ιδιωτικού τομέα. Αδύναμη κυβέρνηση, αδύναμη διαπραγμάτευση, αδύναμα αποτελέσματα. Οι άνθρωποι της Νέας Ρώμης επέβαλαν μέτρα που συνθλίβουν την αξιοπρέπειά μας χωρίς καμία εγγύηση για το αύριο, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα μπορέσουμε να αποδράσουμε οριστικά από την κρίση. Ο κύριος Παπανδρέου κατόρθωσε να γίνει πλέον μέρος του προβλήματος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ότι αυτές οι εγκληματικές επιλογές δεν αφορούν την επόμενη τριετία. Μας βυθίζουν σε ένα τούνελ σκοτεινό που θα διαρκέσει τουλάχιστον για τις 2 επόμενες δεκαετίες. Γιατί αν τελικώς δεχτούμε αυτό το δρόμο, θα χρειαστούν πολλά χρόνια ώστε να αποκατασταθούν ακόμα και οι ελάχιστες, αλλά υπαρκτές σήμερα παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Και η προσπάθεια της κυβέρνησης δεν πείθει τους οικολόγους πράσινους, όπως άλλωστε ούτε και την κοινωνία, ότι αποφύγαμε τα χειρότερα και δεν θα υπάρξει και συνέχεια. Δυστυχώς θα υπάρξει και συνέχεια. Το χειρότερο όλων είναι ότι παρόλες τις θυσίες, δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης της ύφεσης. Είναι αδιανόητο αυτοί που έκλεψαν, που λαϊλάτισαν αυτή τη χώρα, να πίνουν στην υγειά των κορόιδων. Επιτέλους, να κινηθούν οι διαδικασίες, να αλλάξουν οι νόμοι περί ευθύνης υπουργών και κάποιοι να βρεθούν στη φυλακή. Σε γραπτή της δήλωση ΑΔΔΗ τονίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην τυπική ανακοίνωση της χρεοκοπίας της ζωής των μισθωτών, των συνταξιούχων και των ανέργων και καλεί όλους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης να ενώσουν τις φωνές τους απέναντι στα αντιλαϊκά όπως χαρακτηριστικά τονίζει μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Να δούμε τώρα το κλίμα που επικρατεί στη Ριγίλη αμέσως μετά και τις δηλώσεις που ακολούθησαν τη συνεδρίαση του Eurogroup. Έχουμε και τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών αύριο για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τον χρόνο που επιλέχθηκε να γίνει. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Σπύρο Παπαδάκη που βρίσκεται στο στούντιό μας, Τίμου Ρούζη. Σπύρο, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με τις αντιδράσεις, αν υπήρξαν μετά τις δηλώσεις του Eurogroup. Και επιπλέον να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση για να μου απαντήσει συνολικά. Mm-hmm. Αν γνωρίζουμε ποια στάση θα κρατήσει από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην εφαρμογή του πακέτου σταθερότητας. Σε κάθε περίπτωση, Όλγα, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να σκληρύνει ακόμα περισσότερο τη στάση της απέναντι στο Πασόκ και στον Γιώργο Παπανδρέου προσωπικά. Και μάλιστα αυτό το οποίο τονίζουν είναι ότι ακούγοντας τα μέτρα από τον κύριο Παπακοσταντίνου, κατάλαβαν σε Ριγίλης για ποιο λόγο ο κύριος Παπανδρέου δεν ήθελε σε καμία των περιπτώσεων να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών πριν την ανακοίνωση των μέτρων. Τώρα, ποια θα είναι η στάση από εδώ και πέρα. Έχω την εντύπωση ότι στην δήλωσή του ο κύριος Σαμαράς και σε μία φράση την οποία χρησιμοποιεί, ότι δηλαδή διαφώνησε με την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όταν μπορούσε ακόμα αυτή να αποφευχθεί, όπως και το ότι σήμερα μοναδική μου έγνοια είναι η εφαρμογή πολιτικών που θα μας βγάλουν από αυτή τη μέγενη μία ώρα αργύτερα, ίσως εκεί να έχουμε την απάντηση στο ερώτημα τι αναμένεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς, στην συζήτηση, στην ολομέλεια της Βουλής, όταν και θα έρθουν τα μέτρα αυτά για να ψηφιστούν, παρόλο που δεν έχουμε καμία απολύτως αντίδραση. Κρατά κλειστά τα χαρτιά του κ. Σαμαράς, όπως μου έλεγαν πριν από λίγο στενοί του συνεργάτες, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει αποφασίσει τι θα κάνει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ωστόσο δεν το λέει σε κανέναν. Περιμένει να δει πότε ακριβώς θα συγκληθεί
το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Και εδώ πρέπει να σου πω υπάρχει ένας αστερίσκος, διότι όλο το Σαββατοκύριακο και αφότου ο κύριος Σαμαράς συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έβλεπαν να περνάνε οι ώρες, υπήρχαν πάρα πολλές εισηγήσεις στο γραφείο του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να μην παραστεί στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, εφόσον αυτό γινόταν μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ωστόσο, μία φράση την οποία φέρεται να χρησιμοποίησε σε στενούς του συνεργάτες ο κύριος Σαμαράς, ότι δηλαδή ο ίδιος σέβεται τους θεσμούς και σέβεται και το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλα δείχνουν λοιπόν ότι θα είναι παρόν, θα είναι καταγγελτικός, επικριτικός απέναντι στον κύριο Παπανδρέου και στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα κάνοντας και την αυτοκριτική. Αυτό το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε και στην συζήτηση στη Βουλή, που θα είναι πολύ αναλυτικός ο κύριος Σαμαράς, είναι ότι φταίνε πολλές κυβερνήσεις του παρελθόντος για το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Για το γεγονός όμως ότι έπρεπε η χώρα μας να προσφύγει σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι καθαρά επιλογή της σημερινής κυβέρνησης από παραλήψεις και από πράγματα τα οποία έπρεπε να είχε κάνει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν τόλμησε να τα κάνει. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν μέσα από αυτά τα οποία έχουμε ως πληροφορίες πάντα, ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει ο κύριος Σαμαράς, και βεβαίως το γεγονός ότι αναμένεται να σκληρύνει από τη μία τη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση και από την άλλη να προτείνει λύσεις. Δεν ξέρω εάν σε αυτή την περίπτωση και με αυτή την τακτική υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα ξεδιπλωθεί ως στρατηγική μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε ακριβώς τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, περαιτέρω περικοπές στους μισθούς και τα επιδόματα των βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλινικος από τη Βόνη, όπου πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής επίσημη τελετή για τα 50 χρόνια από την υπογραφή της συμφωνίας για την ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία. Η Ελλάδα πρέπει να βγάλει τη θηλιά που της έχουν θέσει οι κερδοσκόποι. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλινικος από τη Βόνη. Αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο την ισχυροποίηση της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να βγει από τη θηλιά που της έχουν θέσει στο λαιμό οι διεθνείς κερδοσκόποι. Και τα μέτρα αυτά ταυτόχρονα με την σωτηρία της Ελλάδας έχουν στόχο και την ενίσχυση βέβαια της Ευρωζώνης και του Ευρώ συνολικά. Στην εθνική προσπάθεια συμμετέχουν και οι βουλευτές, είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του Πρωθυπουργού για την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας. Περαιτέρω περικοπές και στα επιδόματα των βουλευτών, πέραν αυτών που είχαμε κάνει τον περασμένο Μάρτιο, και στα επιδόματα των εργαζομένων, και οι βουλευτές παρετούνται των δώρων, Πάσχα, Χριστουγέννων και θέρους και διακοπών. Οι βουλευτές δεν θα παίρνουν καθόλου κανένα μέρος του δώρου αυτού, έως ότου ξεπεράσουμε την δύσκολη κατάσταση την οποία βρίσκεται η χώρα μας και δεν μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε. Τα μέτρα έχουν στόχο την ισχυροποίηση της Ελλάδας ταυτόχρονα και την ενίσχυση της Ευρωζώνης. Στο κτίριο της Παλιάς Βουλής στη Βόνη έγινε η επίσημη τελετή για τα 50 χρόνια από τη διακρατική συμφωνία με βάση την οποία εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες ήρθαν τη δεκαετία του 60 στη Γερμανία. Σήμερα, στο φορτισμένο κλίμα των ημερών για τη στήριξη της Ελλάδας. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος προχωρά τώρα η γερμανική κυβέρνηση μετά τις παλινοδίες και τις πιέσεις στην ψήφιση του νόμου για τις κρατικές εγγυήσεις στην πίστοση 8,4 δις στην Ελλάδα. Θα λάβω μέρος και εγώ αύριο σε μια συνεδρίαση που θα γίνει της κοινοβουλευτικής ομάδας του δικού μου κόμματος, συγκυβερνών κόμμα, και αυτό θα γίνει εντός μιας εβδομάδας. Πολύ γρήγορα θα δοθούν οι βοήθειες για την Ελλάδα. Από το κτίριο της Παλιάς Βουλής στη Βόνη, Γιώργος Παπάς. Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε η Αθήνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών για τα μέτρα εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις κόκκινες γραμμές που έθεσε η κυβέρνηση για την προστασία των αδυνάτων, αλλά και τις κόκκινες γραμμές των εργατικών συνδικάτων. Greece calls for a national sacrifice. The government announces it will slash pensions, hike taxes and stop year-end bonuses. All of this to access a 120 billion euro bailout and beat bankruptcy. Greece reaches a deal on a rescue package. The Prime Minister says the country will have to make great sacrifices.
an unprecedented bailout. Greece gets a multi-billion pound bailout with strings attached. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ιστορική συμφωνία με στόχο τη διάσωση της Ελλάδος και για ελληνική κάθαρση. It's a day of drama behind closed doors in Greece and in Brussels. The Greek government has agreed a package of austerity measures with the European Union and the International Monetary Fund. That will free up billions of euros in aid. Everybody seems to realize the immediacy, the danger of the situation, to finally agree on an agreement to provide that money. But there's going to be a lot of drama in the next few days in Germany, definitely. Στέκονται ιδιαίτερα στην ομιλία του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, στην οποία όπως σχολίασαν προετοίμασε τους Έλληνες για μεγάλες θυσίες. And what the government is saying is that it had the chance to either go bankrupt or save the country, and their choice was to save the country. He has managed to achieve some concessions in that he's managed to help some of the poorer members of the civil service. Those who are earning beneath about 3,000 euros will have some of their bonuses preserved. And that was a fairly important thing for him to be able to do because he doesn't want to hit the poorer members of society. Οι Έλληνες ορκίζονται σιδερένια οικονομία, σχολιάζουν οι Financial Times της Γερμανίας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην Αθήνα. Ενώ το Spiegel αποκαλύπτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του Υπουργού Οικονομικών τους πιέζουν εδώ και μέρες στο Βερολίνο για να συμφωνήσει στο πακέτο στήριξης. Ο Γκάιντνερ ζήτησε από τον Υφυπουργό Οικονομικών της Γερμανίας στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα να κάμψει η Γερμανία την αντίστασή της όσο το δυνατόν συντομότερα. Eine Wiedergeburt. Nichts weniger brauche der griechische Staat, findet Papandreou, und das findet auch die Mehrheit der Griechen. Η επόμενη μέρα στην Ευρώπη απασχολεί τη γαλλική Φιγκαρό που γράφει πως ο πρόεδρος της Γαλλίας και η Γερμανίδα Καγκελάριος είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου στην Ευρωζώνη, την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και την ενίσχυση της διαφάνειας στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Από την πλευρά τους, οι Financial Times σχολιάζουν πως τα προβλήματα της Ελλάδας δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ευρώ, αλλά είναι περισσότερο αποτέλεσμα της κρατικής πατάλης. And that's interesting because they were worried that it would affect them too. And that's possibly because wages tend to be slightly lower within the private sector. Σχολιάζουν μάλιστα πως είναι απίθανο η δημοσιονομική κρίση να περιοριστεί στα παράλια της Μεσογείου με δεδομένη την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την κακή δημοσιονομική κατάσταση των περισσότερων αναπτυχμένων οικονομιών.